Μαύρη εργασία από τη μία, ευέλικτη εργασία από την άλλη. Τώρα δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, η αλήθεια είναι. Αλήθεια, και το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, ευέλικτη εργασία. Κινείται η αύξηση 20 με 30% μέσα σε ένα έτος, μέσα στο 2022. Αύξηση της ευέλικτης εργασίας. Και θέλω λίγο να πάμε στον κύριο Δημόκρητο Σαλούστρο. Πολύπειρος βέβαια, εκεί στην Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τέως πρόεδρος και μέλος του ΔΣ Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Σαλούστρε. Καλησπέρα και σε εσάς, στους τηλεθεατές. Και όταν λέμε, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, εγώ έκανα ένα πρόλογο, όταν λέμε ευέλικτη εργασία, τι εννοούμε πρακτικά? Εννοούμε για μισή ζωή, μισή δουλειά. Μάλιστα. Το τετράωρο, το περίφημο τετράωρο. Ελαστικές μορφές απασχόλησης, δεν είναι τετράωρο. Έχουμε δει και τρίωρα πλέον. Και δύο ώρα και μόνο ώρα έχουν. Στους περισσότερους, ναι, ακριβώς. Και πολύ σωστά κάνετε και το αναφέρετε, είναι το τετράωρο. Αλλά πώς μας λέτε, είναι και δύο ώρα και τρία ώρα. Και μία αύξηση μέσα σε ένα χρόνο που αγγίζει το 30%. Κάτι το οποίο σημαίνει. Κοιτάξτε. Καταρχάς, νομίζω ότι πλέον και ο πιο αφελής μπορεί να καταλάβει ότι το γαϊτανάκι που έλεγαν παλιά για να προωθήσουν τις αλλαγικές μορφές απασχόλησης, ότι δηλαδή εξυπηρετούν τις γυναίκες με παιδιά, τους νέους φοιτητές κλπ., καταρρύπτεται μόνο από τα νούμερα που μας λέτε σήμερα. Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης έχουν γενικευτεί ακριβώς επειδή εξυπηρετεί τους εργοδότες να έχουν φτηνό, ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Να το έχουν όποτε θέλουν στη διάθεσή τους, όταν έχει κόσμο το μαγαζί να το κρατούν, να δουλεύει τις περιορίες. Τώρα από τον νόμο Χατζηδάκη τους βολεύει ακόμα περισσότερο, καθώς τους υποχρεώνει να κάνουν και απλήρωτες υπερορίες. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη πλέον για σταθερή 8-ωρη πενθήμερη δουλειά. Αυτό δηλαδή που είναι το αυτονόητο για να μπορεί κάποιος να ζήσει, να έχει ένα προγραμματισμό οικογενειακό και ένα εισόδημα που να μπορεί να μεγαλώσει την οικογένειά του. Και ποια είναι η διαφορά τώρα της ευέλικτης εργασίας με τη λεγόμενη και ως μαύρη εργασία? Ομοιότητες και διαφορές. Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής τραγελαφικό, τώρα δεν ξέρω αν είναι λίγο αστείο, αλλά δυστυχώς. Πολλές φορές η πραγματικότητα είναι πολύ ειρωνική. Υπάρχει αδήλωτη και μαύρη εργασία, που σημαίνει ότι οι εργοδότες αποφεύγουν για να μην πληρώσουν ασφαλιστικές φορές να ασφαλίζουν τους εργαζόμενους με ό,τι αποτέλεσμα έχει αυτό, για την σύνταξη του εργαζόμενου, για την ασφάλιση, την υγεία του κλπ. Και πλέον πώς λύθηκε αυτό το πρόβλημα από πλευράς του κράτους? Επιδοτεί πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές στους εργοδότες, που σημαίνει ότι ο μόνος τρόπος να ασφαλίσει κάποιος εργοδότης ένα εργαζόμενο είναι να έχει δωρεάν τα χρήματα. Ζεστό χρήμα επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος, το οποίο πρακτικά δεν είναι το κράτος, είναι παρακράτηση από τις ασφαλιστικές εισφορές των άλλων εργαζομένων, γιατί από τα δικά τους τα ταμεία βγαίνουν αυτά τα χρήματα. Πρακτικά δηλαδή ο εργαζόμενος πληρώνει την ασφάλισή του στο κάτω-κάτω. Άρα, από τη μία έχουμε τη μαύρη και αδήλωτη εργασία, και από την άλλη έχουμε τη δωρεάν ασφάλιση από πλευρά των εργοδοτών. Δηλαδή, οι μόνοι που βγαίνουν Ελλάδα από όλη αυτή την κατάσταση είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Τα εφόδια γενικά. Τα όπλα που έχει στο χέρι του ένας εργαζόμενος, που έχουν στα χέρια τους οι εργαζόμενοι, και αναφέρομαι στην καταγγελία αυτής της παράνομης πρακτικής εργοδοτών, ποια είναι? Πλέον δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα υπήρχαν κάποιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως το Σώμα Επιθεωρήσης Εργασίας, που δεν υπάρχει λόγω υποστελέχωσης. Με την ασφάλιση, που δεν υπάρχει λόγω υποστελέχωσης. Ακόμα και σε καταγεγραμμένες καταγγελίες έχουμε δει περιστατικά να πληρώνουμε. Να τους πληρώνουμε εμείς τη βενζίνη ή να πηγαίνει το σωματείο με δικό του όχημα να παίρνει τους ελεγκτές και να τους πηγαίνει στους χώρους προκειμένου να κάνουν τον έλεγχο. Και αυτό με την αυτοδυσία των ίδιων υπαλλήλων πολλές φορές, που η κατευθύνση που έχουν από τα αρμόδια όργανα είναι πρακτικά να μην ασχολείστε και να ξεμπερδεύετε με ένα email ή μια σύσταση. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν. Δίνει δηλαδή πρακτικά τα λευκά πανιά στην εργοδοσία να κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στους χώρους δουλειάς. Μάλιστα. Κύριε Σαλούστρο, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ένα φαινόμενο. Τα σωματεία μπορούν να βάλουν φρένο και οι εργαζόμενοι πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα σωματεία τους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν.